Εθισμένος στο Τζόγο, δήλωσε πως είναι ο 18χρονος που λίστεψε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στον Αλμύρο Μαγνησίας. Στην απολογία του στην εισαγγελία και τον ανακριτή, προχώρησε σε μια αποκάλυψη που τους άφησε άφωνους. Όταν ο νεαρός έκλεψε τα 1500 ευρώ από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, τα μισά χρήματα τα τζόγαρε σε άλλο πρακτορείο της ευρύτερης περιοχής. Στην ανάκριση, ο 18χρονος Σκοπιανός που προφυλακίστηκε δήλωσε πως δούλευε για να στέλνει χρήματα στον ασθενή πατέρα του. Ο ίδιος δεν παραδέχθηκε πως τα χρήματα που λίστεψε με την απειλή όπλου ήταν 1.500 ευρώ, αλλά λιγότερα, χωρίς να θυμάται το ακριβέ ποσό. Είπε επίσης πως ήρθε παράνομα στην Ελλάδα για να εργαστεί και να βοηθήσει την οικογένειά του, ενώ πιστοποιήθηκε πως εργαζόταν σε επιχείρηση στον Αλμυρό. Η ληστεία έγινε στις 8 Μαου και ο 18χρονος συλλήφθη προχθές το απόγευμα στην Ευξηνούπολη. Όταν άνοιξαν οι αστυνομικοί τον σάκο του, βρήκανε και τα ρούχα που φορούσε στη ληστεία, τα οποία στη συνέχεια αναγνώρισε η υπάλληλο του πρακτορείου. Ο 18χρονο φορούσε κουκούλα full face και η νεαρή υπάλληλο που εκείνη την ώρα ήταν μόνη στο πρακτορείο, πανικοβλήθηκε όταν τη έδειξε το όπλο και του έδωσε τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο. Σε κλάσματα δευτερολέτου, ο ληστή είχε γίνει καπνό.